Είμαι και πάλι εδώ. Θα μου πεις, τι κάνεις πάλι εδώ, κάθε Κυριακή τα ίδια θα έχουμε. Ναι ρε παιδιά, κάθε Κυριακή τα ίδια θα έχουμε. Θα έχουμε how to. Σήμερα όμως, θα κάνουμε κάτι που νομίζω ότι απασχολεί τους περισσότερους ακολαπτώμενους μάγειρες και τους περισσότερους ερασιτέχνες, εραστές της μαγειρικής του σπίτι. Θα κάνουμε το βασικό συνοδευτικό οποιασδήποτε πρωτεΐνης. Θα φτιάξουμε πουρέδες. Θα φτιάξουμε πουρέδες λαχανικών με τρεις διαφορετικούς τρόπους, χρησιμοποιώντας ουσιαστικά τρεις διαφορετικές τεχνικές, τις οποίες θα μπορείτε να πάρετε και πάνω σε αυτές να δημιουργήσετε οποιονδήποτε συνδυασμό θέλετε και οποιαδήποτε ιδέα η οποία θα σας φέρει το τέλειο γευστικό αποτέλεσμα και θα συνοδέψει απίστευτα τα ψητά σας, τα ψάρια σας, τα κρέατά σας, τα μαγειρετά σας, τα πάντα. Έχω διαλέξει τρία λαχανικά τα οποία μεταξύ τους δεν ταιριάζουν γευστικά και έχουν και διαφορετικές περιεκτικότητες σε υγρασία, οπότε θα τα επεξεργαστούμε διαφορετικά και πάνω σε αυτά θα πατήσετε κι εσείς για να κάνετε λοιπόν διαφορετικούς πουρέδες. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε να δούμε το πώς. Ο πρώτος πουρές που θα ξεκινήσω εγώ να κάνω είναι ένας πουρές ελληνόριζας. Η τεχνική την οποία θα χρησιμοποιήσουμε ουσιαστικά σε αυτό είναι θα πάρουμε τη ελληνόριζα, θα την ξεφλουδίσουμε. Για να ξεφλουδίσουμε μια ελληνόριζα, επειδή είναι ένα δύσκολο και λίγο περίεργο λαχανικό, κόβουμε την κορφή, κόβουμε την πίσω πλευρά της και στη συνέχεια με ένα μαχαίρι, γιατί με το πίλερ είναι λίγο δύσκολο, πάμε περιφερειακά, προσέχοντας όμως να μην πετάξουμε όλη τη ελληνόριζα, έτσι, γιατί είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Ωραία, τσεκάρουμε μετά την κάτω πλευρά που πάντα κάτι αφήνουμε. Και θα κόψουμε μικρά καρεδάκια, μικρά κυβάκια της ελληνόριζα. Ο λόγος που θα τα κόψουμε σχετικά μικρά είναι ότι θέλουμε να μαγειρευτεί γρήγορα μέσα στα υγρά που θα τις προσθέσουμε και ομοιόμορφα. Οπότε, όταν κόβετε κάτι, ναι, μία δικαιολογία είναι ότι ρε εσύ, Άλεξ, πουρέ θα κάνουμε. Γιατί να είναι ομοιόμορφο, γιατί να κάτσουμε το να σκάσουμε. Είναι ρε εσύ, αλλά αυτό σε σχέση με αυτό έχει αν μη τι άλλο διαφορετικό χρόνο ψησίματος. Άρα, αν αυτό βράσει όσο αυτό, σημαίνει ότι αυτό θα έχει λιώσει, άρα θα έχει χαλάσει η σύστασή του τελείως και αυτό θα είναι ακόμα τραγανό. Άρα, όταν το χτυπήσουμε στο blender, δεν θα έχει το βελούδινο αποτέλεσμα που εμείς θέλουμε στο τέλος. Οπότε, για να κόψουμε κυβάκια. Έχουμε κόψει φέτες. Τις φέτες τις κόβουμε σε μπαστούνάκια. Και στη συνέχεια τα μπαστούνάκια αυτά θα τα κόψουμε σε κυβάκια, γυρνώντας κοντά έτσι. Όσοι από εσάς είχατε δει το βιντεάκι πέρσι που λέγαμε τρόπους κοπής, ξέρετε ότι αυτό εδώ λέγεται μιρεπουά, μασεντουάν ή χοντρό μπρινουάζ. Θα ξεκινήσω λοιπόν στην κατσαρόλα. Να μόνουμε λίγο τη φωτιά και θα βάλουμε ένα καλό κομμάτι βούτυρο. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι ο πουρές αυτός είναι για μεγάλη ποσότητα, είναι για πολλά άτομα, οπότε μην σκεφτείτε ότι 30 γραμμάρια βούτυρο είναι πάρα πολύ. Ναι, είναι πάρα πολύ για να φας μόνος 30 γραμμάρια βούτυρο, αλλά για να φάνε 10 άτομα είναι ok. Τώρα, αυτό που θέλω να σκεφτείτε και θέλω πάντα να σκέφτεστε όταν κάνετε πουρέδες είναι πως πρέπει να σέβεστε το λαχανικό στο μαγείρεμά του σαν να κάνετε ένα μαγειρευτό. Με την έννοια ότι αν το λαχανικό δεν το αλατίσετε σωστά, δεν το μαγειρέψετε σωστά, δεν το χρωματίσετε σωστά, ουσιαστικά θα έχετε ένα νερόβραστο αποτέλεσμα. Θα έχετε ένα προϊόν το οποίο τελικά, ok, θα είναι μαλακό και βελούδινο, γιατί αν έχεις ένα καλό blender, πάντα μπορείς να κάνεις ένα βελούδινο πουρέ, αλλά δεν θα έχει την ουσία που χρειάζεται για να γίνει συνοδευτικό λοιπόν του πιάτου που έχετε μαγειρέψει με τόση αγάπη. Άρα μην το βλέπετε σαν κάτι δεύτερο, δείτε το σαν κάτι ουσιαστικό, το οποίο ταιριάζει με αυτό που θέλετε να μαγειρέψετε. Προσθέτω τη ελληνόριζα μέσα στο βούτυρο. Να σας πω εδώ ότι, okay, τώρα, και γιατί μιλάμε για βασικές μονοσυνταγές, εμείς θα κάνουμε ένα πουρέ ελληνόριζας. Αλλά
Σε αυτό το σημείο θα μπορούσατε να κάνετε πολλά παιχνίδια. Θα μπορούσατε η σελινόριζα να ήταν μισή σελινόριζα, μισή μαϊντανόριζα π.χ. το παστινάκι που λέμε. Ή θα μπορούσε να είναι σελινόριζα αχλάδι, θα μπορούσε να είναι σελινόριζα μήλο. Γενικά θα μπορούσατε να το κρατήσετε σαν καμβά αυτό και να το αρωματίσετε με ό,τι άλλα χρώματα και γεύσεις θέλετε, ώστε να έχετε κάτι τελείως διαφορετικό. Μένουμε σταθεροί στο τσιγάρισμα έτσι, χωρίς αλάτι, προς το παρόν. Δεν θέλουμε να πάρει πολύ χρώμα η σελινόριζα, παρόλα αυτά θέλουμε να αρχίσει να μαραίνεται, να ξανθαίνει και μόλις είμαστε σχετικά έτοιμοι, εκεί δηλαδή που θέλουμε να φτάσει το λαχανικό μας, θα αρχίσουμε να αλατίζουμε. Σε αντίθεση με άλλους τρόπους μαγειρέματος, με άλλα μαγειρέματα, όπως είναι τα μαγειρευτά, τα λαχανικά τα αλατίζω από την αρχή, καθώς ρίχνοντας αλάτι, αυτό που κάνουμε είναι να εξωθούμε τα υγρά που έχει μέσα το λαχανικό να βγουν μέσα στο υγρό του μαγειρέματος. Άρα ουσιαστικά το λαχανικό μας σιγομαγειρεύεται μέσα σε κάτι νόστιμο. Ό,τι πιο νόστιμο λοιπόν είναι το προϊόν το οποίο θα μαγειρευτεί το λαχανικό, όσο πιο νόστιμο είναι και πουρέ στο τέλος. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να σβήσουμε με όση ποσότητα γάλα, τόση ποσότητα κρέμα. Κρέμα γάλακτος, έτσι. Και πάλι, να σας πω ότι σε αυτό το σημείο μια ωραία παραλλαγή θα ήταν αντί να χρησιμοποιήσετε γάλα απλό, να βάλετε γάλα καρύδας ή γάλα αμυγδάλου, τα οποία ταιριάζουν και τα δύο πάρα πολύ με τη σελινόριζα. Θα αφήσουμε να πάρει βράση, θα χαμηλώσουμε τη φωτιά και θα περιμένουμε για περίπου 25 με 30 λεπτά μέχρι να μαγειρευτεί καλά. Ο δεύτερος πουρές που θα συνεχίσουμε να προετοιμάζουμε είναι ένας πουρές από γλυκοπατάτα. Η γλυκοπατάτα είναι ένα προϊόν που αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος, και αυτό γιατί βγάζει γλύκα και γενικά αρέσουν οι γλυκές γεύσεις. Θα μπορούσε ίσως να γίνει με την ίδια τεχνική που σας έδειξα πριν, όχι με γάλα κατά την προτίμηση, δεν την αγαπάει πολύ τα γαλακτοκομικά. Αλλά για μένα ο πιο νόστιμος τρόπος είναι μια έντονη συμπύκνωση γεύσης της γλυκοπατάτας, ψήνοντας την απλά στο φούρνο. Οπότε αυτό που θα κάνουμε είναι να πάρουμε γλυκοπατάτες, να τις πλύνουμε καλά, να βάλουμε λίγο αλάτι, λίγο καυτερό πιπέρι, να τις τυλίξουμε και να τις ψήσουμε στο φούρνο στους 200 βαθμούς, θέλουμε πολύ δυνατό φούρνο, για περίπου 40 με 45 λεπτά. Με τον ίδιο τρόπο, έτσι δηλαδή, θα μπορούσαμε να κάνουμε και άλλες ρίζες. Το πιναμπούρ, αν τα γνωρίζετε, που είναι η Αγκινάρα Ιερουσαλήμ που λέμε, ή αλλιώς η ρίζα του Ηλίανθου. Θα μπορούσαμε ακόμα και σελινόριζα να κάνουμε έτσι, απλά θέλει πολύ χρόνο γιατί είναι μεγάλο λαχανικό. Κολοκύθα, γιατί όχι. Και μιας πλέον κολοκύθα όμως, θα σας δείξω μια άλλη τεχνική, μια τρίτη τεχνική, σε αυτό το αγαπημένο λαχανικό, την κολοκύθα, ειδικά τώρα το χειμώνα. Είναι σαν να διαβάζω τα σχόλιά σας κάτω, ή μισή θα με βρίζετε, ή μισή θα με κράζετε, ή άλλη μισή θα χαίρεστε. Θα μαγειρέψουμε το μπουρέ με έναν διαφορετικό τρόπο που ναι, okay, το καταλαβαίνω πως δεν είναι στα σπίτια του καθενός και δεν είναι σε πολλά σπίτια, αλλά επειδή η παρέα αυτή απαρτίζεται και από επαγγελματίες και από ερασιτέχνες και γενικά από ανθρώπους που αγαπάνε τη μαγειρική εκτός κλασικού νοικοκυριού, θα σας δείξω πώς να μαγειρέψουμε ένα πουρέ και να τον κάνουμε σε κενό αέρος. Λοιπόν, επίσης άλλος ένας παρεξηγημένος τρόπος μαγειρικής, το μαγείρεμα σε κενό αέρος, καθώς πολλοί νομίζουν ότι μαγειρεύοντας απλά σε μια σακούλα, κερδίζουν από μόνο του τη γεύση και την ουσία που θέλουν να έχει το τελικό τους προϊόν. Δυστυχώς και αυτό είναι αχανές και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Οπότε εμείς θα συζητήσουμε λίγο πώς μπορούμε ένα λαχανικό να το μαγειρέψουμε σε κενό αέρος, να το κάνουμε πουρέ, αλλά να του δώσουμε την ουσιαστική και τη μεστή γεύση που πρέπει να έχει. Οπότε θα κόψω πολύ λεπτές φετούλες τα λαχανικά. Να έχετε πάντα στο νου σας ότι όταν μαγειρεύεις σε κενό αέρος, το λαχανικό χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι στο παραδοσιακό μαγείρεμα, ώστε να μαγειρευτεί μέχρι μέσα και να μαλακώσει σωστά. Έχετε στο μυαλό σας πώς καταλαβαίνουμε αν μια κολοκύθα είναι νόστιμη, είναι σωστή. Η κολοκύθα γενικότερα είναι ένα λαχανικό το οποίο μπορεί να μην βρίσκεται πάρα πολύ συχνά στο σπίτι μας. Πολλές φορές όμως
αφήνει ένα πεντανόστιμο αποτέλεσμα, υπάρχουν και άλλες που δεν είναι έτσι τόσο ωραίο. Και αυτό γιατί έχει να κάνει με την ωριμότητά της, πόσο ώριμη είναι για να καταναλωθεί. Όπως και όλα τα φρούτα δηλαδή και τα λαχανικά. Η μυρωδιά είναι το νούμερο ένα σημάδι ώστε να καταλάβεις αν το λαχανικό σου είναι έτοιμο και σωστό για να γίνει αυτό που θέλεις σαν αποτέλεσμα. Δηλαδή εδώ μυρίζεις μια κολοκύθα και καταλαβαίνεις ότι βγάζει γλυκά αρώματα, ότι βγάζει ώριμα αρώματα, φρουτένια αρώματα. Αν δεν μυρίζει έτσι, είμαστε αναγκασμένοι να τη διαχειριστούμε αλλιώς, αν θέλουμε να την μαγειρέψουμε. Δηλαδή πρέπει να τις προσθέσουμε ζάχαρα. Πρέπει να βάλουμε ζάχαρη, πρέπει να βάλουμε μέλι, πρέπει να βάλουμε διάφορα συστατικά γλυκαντικά που θα μας δώσουν πάλι το αποτέλεσμα που θέλουμε στο λαχανικό. Παίρνουμε μια σακούλα κενού αέρους, μια σακούλα vacuum, βάζουμε μέσα την κολοκύθα και όπως σας είπα, πρέπει να δούμε τώρα πώς θα γίνει να αρωματιστεί ώστε το τελικό αποτέλεσμα που θα δώσει να είναι ένας νόστιμος πουρές από μόνος του. Αυτό που ξέχασα να αναφέρω και έχει και αυτό τη σημασία του και είναι και ενδιαφέρον, είναι ότι οι συνταγές που κάνουμε για τους πουρέδες αυτούς, κάλλιστα, αν τις αραιώσετε λίγο, μιλάμε για βελούτες σούπες. Οπότε, με ένα σπάρο, εισαγωγικά δύο τριγώνια, ακόμα και για ένα τραπέζι, θα μπορέσει και έχετε κάνει τα δύο, μπορείτε το ένα να το σερβίρετε σαν βελουτέ και το άλλο σαν συνοδευτικό στο κυρίως πιάτο σας. Κόψουμε ένα πορτοκάλι. Το πορτοκάλι αυτό θα μπορούσε να είναι μανταρίνι, θα μπορούσε να είναι χυμός από ρόδι. Ταιριάζει πολύ και αυτό. Το στίβουμε. Αλάτι, οπωσδήποτε. Και είμαστε έτοιμοι να κλείσουμε το σακουλάκι μας σε κενό αέρος. Λοιπόν, εδώ. Τώρα αυτό θα το πάρουμε και θα το ρίξουμε στο ρόνερ. Στους 90 βαθμούς. Το ρόνερ έχουμε πει και την προηγούμενη φορά. Θα δείτε και το link κάτω που μας οδηγεί στο βίντεο. Είναι ένας θερμικός κυκλοφορητής. Είναι δηλαδή μια αντίσταση η οποία βράζει σε πολύ συγκεκριμένη θερμοκρασία νερό και μαγειρεύει ομοιόμορφα το προϊόν μας μέσα σε σακούλα βάκιουμ. Θέλει περίπου 45 λεπτά κι αυτό. Οπότε περιμένουμε να περάσουν τα 45 λεπτά για όλους τους πουρέδες και να ξεκινήσουμε να τους χτυπάμε. Λοιπόν, μαγειρεύτηκε που λέτε τη σελινόριζά μας. Κοιτάξτε λίγο που έχει πήξει. Έχει πιει ουσιαστικά τα ζουμιά. Και έχουμε μια ωραία σάλτσα. Τώρα, παίρνουμε όπως είναι. Και αυτό γιατί βλέπουμε πόσα υγρά έχει πάντα, έτσι. Μας ενδιαφέρει να προσέχουμε πάντα πόσα υγρά βάζουμε μέσα στο μπουρέ, γιατί δεν θέλουμε να γίνει η σούπα. Τώρα, εάν ομιγέννητο ποτέ γίνει η σούπα, αδειάζετε το μπουρέ σε μια κατσαρολίτσα και σιγά σιγά τον αφήνετε να φυδατωθεί. Να φύγει δηλαδή η υγρασία. Εδώ. Θα προσθέσουμε λίγο βουτυράκι ακόμα. Λίγο αλάτι. Λίγο πιπέρι. Και θα το χτυπήσουμε σε πολύ δυνατή ταχύτητα μέχρι να λιώσει τελείως και να γίνει πολύ βελούδινος. Τι ωραία υφή έχει, κρεμμόδι. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα λοιπόν που τσεκάρουμε είναι η υφή, το δεύτερο όμως είναι η γεύση. Βάλουμε λίγο αλάτι ακόμα. Και θα το δουλέψουμε λιγάκι ακόμα. Ή σαν να ανακατευτεί το αλάτι. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, ήμασταν δηλαδή σε μια επαγγελματική κουζίνα ή δεν ήμασταν βέβαιοι για το πόσο βελούδινος είναι ο πουρές μας, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ένα τέτοιο πραγματάκι που λέγεται σινουά και να τον περάσουμε από μέσα ώστε να γίνει ακόμα πιο βελούδινος χωρίς ίχνος από σβολάκι ή οτιδήποτε. Εδώ δεν το έχουμε ανάγκη αυτό, οπότε απλά θα το αδειάσουμε σε ένα ωραίο μπολ. Κάπου εδώ είναι που πέφτουν οι διαφημίσεις. Να καθαρίσω το θερμόμιξ, δεν έχω δεύτερο θερμόμιξ, τι να κάνω. Εσείς που μας ακούτε, κυρία θερμόμιξ, αν θέλετε, στείλτε κανένα θερμόμιξ να έχουμε δει να κάνουμε πολλές πουρέδες. Μετά την διακοπή για διαφημίσεις, όπως είδατε, καθαρίσαμε πάλι το blender και πάμε για το μπουρέ
κολοκύθας. Βγάζουμε από το ρόνερ τις κολοκύθες. Και τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι να πάρουμε ένα σουρωτηράκι. Και να στραγγίξουμε τα υγρά, καθώς όπως βλέπετε έχουν βγάλει αρκετό υγρό και τι δεν θέλουμε, να γίνει σούπα. Οπότε θα κρατήσουμε σκέτη την κολοκύθα και θα προσθέσουμε όσο υγρό χρειαζόμαστε. Θα βάλουμε από την αρχή λίγο σμάκι. Λίγο βούτυρο, θα μπορούσαμε να βάλουμε λίγο ελαιόλαδο. Μου ταιριάζει πιο πολύ το βούτυρο όμως στη συγκεκριμένη συνταγή. Και γενικά στους πουρέδες να ξέρετε ότι το βούτυρο βοηθάει όχι μόνο στη γεύση αλλά και στην υφή. Θα δώσουμε λίγο επιπλέον αρωματικό χαρακτήρα με ένα μπαχαρικό που ονομάζεται τόνκα και μοιάζει λίγο με το πικραμίγδαλο και ταιριάζει επίσης πάρα πολύ. Λίγο λατάκι. Και τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Κάντε ότι δεν ακούτε γιατί θα κάνει. Μόλις ξεκινήσουμε να χτυπάμε, τσεκάρουμε λίγο να δούμε αν η σύσταση του πουρέ είναι αυτή που θέλουμε ή αν πρέπει να προσθέσουμε άλλο υγρό. Εγώ από ό,τι βλέπω εδώ είναι μια χαρά. Δεν είναι ακόμα έτοιμος. Θέλει δηλαδή και άλλο χτύπημα. Αλλά είμαστε σωστά σε σύσταση. Σταματάμε, θα δοκιμάσουμε να δούμε σαλάτι και πιπέρι. Θα βάλουμε και άλλο αλάτι σίγουρα. Στο πιπέρι είναι εντάξει. Και λίγο βουτυράκι ακόμα θα βάλουμε. Μην κοιτάτε. Τσοκ. Ω, μου πες. Και είναι έτοιμος και ο δεύτερος πουρές. Η συνήθεια που γίνει λατρεία. Διακοπές για λάντζα! Και φτάνουμε στον τρίτο και τελευταίο πουρέ μας για σήμερα, που είναι ο πουρές γλυκοπατάτας. Τις έχουμε βγάλει από το φούρνο. Κοιτάξτε λίγο που έχουν μαλακώσει, βλέπετε. Έχει ξεχωρίσει ουσιαστικά η σάρκα από τη φλούδα. Ξεφλουδίζονται πανεύκολα. Το μαύρο που βλέπετε είναι ότι έχει καραμελώσει, έτσι. Γιατί είναι πλούσια σε ζάχαρη. Και μυρίζει λίγο σαν μελάσα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αψογά. Μαντέψτε τι άλλο θα βάλω. Οπ, λίγο βουτυράκι. Μου πέσει. Και... πάμε. Απογειωνόμαστε. Δοκιμάζουμε για άλλη μια φορά σαλάτι πιπέρι. Είναι τελείως η ίδια διαδικασία πλέον. Χτυπάμε τους πουρέδες. Το διαφορετικό ήταν το μαγείρεμα. Η πολτοποίηση παραμένει η ίδια. Το αν θέλουμε να τον περάσουμε μετά από σίτα ή όχι, παραμένει το ίδιο. Εδώ μπορούμε να διορθώσουμε σε ό,τι άλλη γεύση θέλουμε. Δηλαδή, μια παραλλαγή που θα μπορούσατε να κάνετε και είναι ωραία με την γλυκοπατάτα, είναι να βάλετε ένα πέστο βασιλικού μέσα. Εδώ, έτσι όπως χτυπάμε τώρα, να προσθέσετε λίγο πέστο. Ταιριάζει και αυτό τα μαμ. Λίγο να ανακατευθεί το αλατοπίπερο. Άνοιξε, αδέρφια, άνοιξε. Βράβο, το καταφέραμε. Ωραία. Α, πάρα πολύ ωραίος. Για να μην σταματήσουμε εδώ, και επειδή όπως σας υποσχέθηκα, είναι τρεις διαφορετικοί πουρέδες, είναι τρεις διαφορετικοί τρόποι να κάνετε πουρέδες, πάμε να δούμε και τρεις διαφορετικούς τρόπους να στήσουμε τους πουρέδες σε ένα πιάτο λίγο πιο δημιουργικά.
ξανάρθω. Δεν σας έλειψα πολύ. Πιατάκι. Σπαντουλίτσα. Κουταλάκι. Λοιπόν. Πάμε. Κουρές ελληνόριζας. Παίρνουμε μια ωραία κουταλιά. Ακουμπάμε στο πιάτο. Και έτσι όπως την ακουμπάμε, τραβάμε πίσω. Μια γραμμούλα. Δεύτερος τρόπος. Πουρές κολοκύθας. Πάμε με την ίδια λογική, αφήνουμε πάλι ένα κενελάκι ουσιαστικά. Ακουμπάμε προς τα κάτω, τραβάμε προς τα πίσω. Διαφορετικά όμως αυτή τη φορά. Τρίτος τρόπος. Πουρές γλυκοπατάτας. Έτσι. Εδώ. Παίρνουμε τη σπατουλίτσα. Και τραβάμε προς τα πίσω. Καλό. Συνεχίζουμε. Τα κάνουμε λίγο πιο στρογγυλό. Πάμε εδώ. Και έτσι όπως το πάμε, ουσιαστικά κάνουμε μια κυκλική κίνηση. Σαν ένα χαμογελάκι. Δεν ξέρω τι άλλο θέλετε να σας δείξω. Θέλω να σας δείξω κάτι άλλο. Φτάνει. Πόσο. Ένα, δύο, τρία, τέσσερις τρόπους της σήματος. Τρεις πουρέδες. Τι άλλο να δείξω πια. Όχι, εσείς θα μου πείτε τι άλλο να δείξω. Γιατί θα το γράψετε κάτω στα comments. Εκεί. Μετά αφού κάνετε like, έχετε ήδη κάνει subscribe. Θα μου πείτε αν σας άρεσε αυτό το βίντεο. Θα μου πείτε τι άλλα βίντεο θέλετε να κάνουμε. Τι άλλο να δούμε μαζί. Και το ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα όπου θα έχουμε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, κάτι παντιλόνστιμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.